Καλησπέρα φίλοι των πολεμικών τεχνών, καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Martial Corner. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Νικηφόρο Ανδριόπουλο, παλιός φίλος μου και συναθλητής, καθώς ήμασταν και συμμαθητές στο καράτε παλαιότερα. Καλησπέρα Νικηφόρε. Καλησπέρα. Νικηφόρε, τιμή μου που σε έχω σήμερα εδώ, έχουμε να τα πούμε κιόλας πάρα πολλά χρόνια. Όντως. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για σένα. Λίγα λόγια, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τις πολεμικές τέχνες? Πότε, σε ποια ηλικία ξεκίνησες, ποια ήταν η πολεμική τέχνη που πρωτοξεκίνησες? Πάει πολλά χρόνια πίσω. Ουσιαστικά ήταν, πρέπει να ήταν το 87, δεν είμαι σίγουρος. 87-88, κάπου εκεί, καράτε κι εγώ. Σότοκαν καράτε στον Τάσο τον Ανδρεάδη. Τάσο Ανδρεάδης. Ουσιαστικά έμεινα αρκετά χρόνια εκεί πέρα και μετά μεταπήδησα στο kickboxing. Εντάξει, εκεί ο πρώτος μου δάσκαλος και αυτός που ουσιαστικά με έβαλε στο χώρο των μαχητικών τεχνών ήταν ο Βασίλης Φωτόπουλος και πραγματικά με έμαθε να παίζω ξύλο σε εισαγωγικά και κυριολεκτικά. Εντάξει, έμεινα και εκεί πολύ, εκεί είχα τους περισσότερους αγώνες. Και μετά, κατ' επέκταση, γνώρισα τον Νεκτάριο τον Λιγιαρδόπουλο και πήγα στη σχολή του όταν ήρθε στον Πειραιά. Ο οποίος είναι δάσκαλος? Είναι δάσκαλος στο Grappling, Kickbox K1 και Muay Thai έκανε. Τώρα ασχολείται με το Jiu-Jitsu, εντάξει. Και ουσιαστικά εκεί πέρα άρχισα να γνωρίζω και το MMA και το grappling λιγότερο και το Muay Thai πιο πολύ. Αυτός που με βοήθησε και πολύ, γιατί ήταν συνεργαζόντουσαν τότε από ένα σημείο και μετά, ήταν και ο Δημήτρης ο Σαμιώτης, που με βοήθησε στο Muay Thai και αυτός με έκανε ουσιαστικά να αγαπήσω το Muay Thai και να ασχοληθώ λίγο περισσότερο. Κατ' επέκταση μετά, μέσω του Νεκτάριου, του δασκάλου μου, με βοήθησε να κάνω προπόνηση, να ασχοληθώ και προπονητικά σε μια σχολή του Παναγιώτη Τσελέντη, που και αυτός συνέβαλε πάρα πολύ στο να ασχοληθώ με το Muay Thai και να δεθώ πιο πολύ με αυτή την τέχνη. Ουσιαστικά, ενώ πάνω στη σχολή, ήμουνα στην Κυψέλη, κρατούσα τη σχολή του Παναγιώτη Μπαλέστρα, στην Κυψέλη. Εκεί πέρα κάναμε, εκεί δίδασκα και MMA μαζί. Αλλά το έδαφος ήταν όμως καθαρά του MMA. Δεν έχει καμία σχέση με τον Brazilian, με το τέτοιο, είναι πολύ διαφορετικό. Από όλες τις πολεμικές τέχνες που έχεις κάνει, δηλαδή έχεις ξεκινήσει καράτε, μετά μεταπήδησε στο kickbox, μετά grappling, λίγο jiu-jitsu, λίγο... Από αυτό πολύ λίγο, απλά πολύ ήταν λίγο. Επειδή τα έκανε ο Νεκτάριος Λιγιαρδόπουλος, ούτως ή άλλως θα τα έκανα και εγώ. Κατέληξες, δηλαδή αυτό που αγαπάς σήμερα και κάνεις περισσότερο ή διδάσκεις ταυτόχρονα είναι το Muay Thai? Ναι, καθαρά το Muay Thai. Καθαρά το Muay Thai, γιατί αυτό που με κέρδισε ήταν το πόσο όμορφα σκληρή τέχνη είναι. Όμορφα, ήταν μια όμορφη τέχνη. Και από έναν λαό που πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια ουσιαστικά τότε και μέσα από την πορεία του και την επιβίωσή του για να μείνει εκεί πέρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στην περιοχή που βρίσκεται. Ιστορικά όλες οι πολεμικές τέχνες, όπως και το καράτε, όπως και το Muay Thai, όπως και πολλά και διάφορα είδη Kung Fu, πήραν τη σημερινή τους μορφή. Αυτοί μάλλον που ξεκινήσανε, που δημιουργήσαν τις συγκεκριμένες τέχνες, γίνανε σε μια περίοδο που περνούσαν δύσκολα. Οι περισσότερες. Ναι, και τότε πολεμούσαν με χέρια και με όπλα επαφής πιο πολύ και όχι έτσι, αυτή τη στιγμή έτσι. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό κάτι. Οπότε αυτό που σε έκανε να επιλέξεις το Muay Thai, το οποίο διδάσκεις κιόλας, ναι. Είμαι στη σχολή του Cross Fighting Team του Γιώργου του Λουλούδα. Που είχαμε πάρει να αναφέρω, ήταν το προηγούμενο βίντεο που ήταν τιμή μας επίσης να έχουμε τον Γιώργο τον Λουλούδα και περάσαμε μια πάρα πολύ ευχάριστη ώρα και ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Οπότε, στη σχολή σας, η οποία βρίσκεται στον Πειραιά, εσύ διδάσκεις το κομμάτι, την τέχνη του Muay Thai και ο Γιώργος διδάσκει την τέχνη του Brazilian Jiu-Jitsu. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
Οπότε έχεις μια μακρά, ας πούμε, έτσι, ενασχόληση με το χώρο των πολεμικών τεχνών. Αρκετά. Ξεκίνησες περίπου με κάποια μικρά διαλύματα. Εντάξει, τα διαλύματα είναι όταν ασχολείσαι συνέχεια, τα διαλύματα είναι σαν να μην γίνανε. Εντάξει. Εγώ έτσι θεωρώ. Κάποια... Ναι, ναι, εντάξει. Κάποια... Σε έχει επηρεάσει η ενασχόληση με τις πολεμικές έννοιες και ειδικά με το Muay Thai που εξασχίσεις τα τελευταία. Το, μάλλον έχεις δει τη στέγη, σου, ας το πω έτσι. Ναι, καθαρά. Τη μεγάλη σου αγάπη. Στην καθημερινότητά σου, έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σου και την προσωπική σου ζωή. Γενικώς οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά σπόρη την έχουν επηρεάσει. Δεν ήταν μόνο το Muay Thai ή το καράτε ή το kickboxing. Γενικώς τα μαχητικά σπόρ όλα επηρεάζουν την ζωή ενός αθλητή και κατ' επέκταση ενός προπονητή. Σίγουρα ενός προπονητή, γιατί γίνεται και τρόπος ζωής και γίνεται η ζωή του πολλές φορές αυτό. Απλά το. Οι πολεμικές τέχνες ουσιαστικά σε μαθαίνουν. Εντάξει, μην πούμε τα τετριμένα πειθαρχία για τέτοια. Σε κάνουν λίγο πιο σίγουρο και πιο ήρεμο στο έξω. Σε κάνουν λίγο πιο σαν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Το αποδεικνύεις κάθε μέρα με τη δουλειά σου και τελείωσε υπόθεση. Εγώ πιστεύω ότι σου δίνει μια ηρεμία πρώτα απ' όλα μέσα σου και από εκεί πέρα, αν την έχεις όντως αυτή την ηρεμία μέσα σου, φαίνεται και προς τα έξω. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι και επιθετικός, δηλαδή τα άτομα που είναι επιθετικά, αν ασχολούνται χρόνια με μια πολεμική τέχνη, γίνονται πιο ήρεμοι, όπως και αυτοί που απλά δεν μπορούν να εκφραστούν ή να βγάλουν τον θυμό από μέσα τους ή κάποια αποθυμένα, τους βοηθάει οι πολεμικές τέχνες να το κάνουν με πιο κόσμιο τρόπο. Και εκφράζονται σωματικά μέσα από την τέχνη. Με ασφάλεια, με ασφάλεια. Με ασφάλεια, πάνω απ' όλα με ασφάλεια και είναι αυτό που λένε να γίνουν λίγο πιο. Κατανοητός, συγγνώμη, είναι ότι υπάρχουν πολλοί που βγαίνουν έξω με τις μηχανές, να το καταλάβει ο κόσμος πιο πολύ, ότι υπάρχουν πολλοί που βγαίνουν έξω με τις μηχανές, κάνουν σούζες, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, και σου λένε ότι οι επαγγελματίες, έχεις την πίστα, θα πας με ασφάλεια, θα πας να βγάλεις ό,τι έχεις τέτοιο και μετά θα βγεις έξω και θα είσαι οκ. Okay. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα ισχύει με τις πολεμικές τέχνες. Είναι ένα άθλημα. Αυτή τη στιγμή το μαχητικό σπορ. Τα μαχητικά σπορ κατ' επέκταση και όλες οι πολεμικές τέχνες είναι ένα άθλημα. Γιατί έτσι επιβιώνουν. Δεν πολεμάμε πια, δεν έχουμε σπαθιά, δεν βγαίνουμε έξω και να κυνηγάμε τους εχθρούς. Δεν υπάρχει κάτι. Και είναι και ο ασφαλέστερος τρόπος να δοκιμάσεις με συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν την ασφάλειά σου, το να δοκιμάσεις την τέχνη σου. Να μετρήσεις τις δυνατότητές σου, αν δουλεύει αυτό το οποίο κάνεις. Εντάξει, ναι, εντάξει, σίγουρα. Αν δουλεύει, δεν μιλάμε σε σχέση με τον έξω κόσμο, γιατί σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα έξω. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση, όχι, αλλά καμία σχέση, έστω να πάρεις μια πάρα πολύ μικρή ιδέα το τι μπορεί να προκαλέσει ένα χτύπημα. Σίγουρα. Και να σου προκαλέσει. Και με προστατευτικά, έτσι. Και να σου προκαλέσει. Έτσι, σωστά, γιατί πάνω σωστά. Απ' όλα πρέπει να μπορείς να δεχτείς και κάποιο χτύπημα και να ξέρεις ότι δεν τα δίνεις μόνο και δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσεις μόνο. Βέβαια. Θα τα δεχτείς. Και οι μάχες στον δρόμο. Δεν μιλάμε τώρα με τους κανόνες και με στα ριν. Στον δρόμο μπορεί να διαρκέσουν 10 δευτερόλεπτα. Το περισσότερο, ναι. Και πολύ μπορεί να είναι σε και πολύ, ανάλογα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Μίλησε μας λίγο, Νικηφόρε, για το Muay Thai. Παρουσίασε μας λίγο την τέχνη. Ουσιαστικά το Muay Thai είναι αρκετά παλιά τέχνη. Ουσιαστικά πάμε πίσω, κοντά έναν αιώνα πίσω, κοντά στο 12ο αιώνα. Και λέμε 12ο αιώνα γιατί είναι καταγεγραμμένη η ιστορία τους, θεσσαγωγικά, γιατί εντάξει, προήρθαν από ανατολικά, από την Κίνα ουσιαστικά, από κάποια φύλλα της, κινέζικα φύλλα, οι Ταϊλανδοί, Σιάμ τότε όταν κατέβηκαν στον χώρο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και το 1200 ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε στρατός. Για την ανάγκη ουσιαστικά, αν και είχαν μείνει στον χώρο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, για την ανάγκη επιβίωσης από τις γειτονικές χώρες. Από εκεί ουσιαστικά αναγκαστήκανε να δημιουργήσει το στρατό και το Muay Thai ήταν, όχι το κομμάτι, ήταν μέσα, γιατί είναι το Muay Thai και το Krabi Grabon, που το Krabi Grabon ουσιαστικά είναι το κομμάτι του, το ένοπλο κομμάτι του Muay Boran, της τέχνης του Ταϊλανδών. Οπότε υπάρχει το Muay Thai, έχει και ένοπλο και άοπλο κομμάτι. Ναι, υπάρχει και κομμάτι που υπάρχουν και πολλές συλλαβές, υπάρχουν και πολλές τεχνικές, ακόμα και κάτω. Πολύ περιορισμένες βέβαια, γιατί το δαφικό κομμάτι του Muay Thai ή του Muay Boran, να το πω λιγάκι καλύτερα, πιο ολοκληρωμένα, γιατί το Muay Boran σημαίνει αρχαία τέχνη. Boran είναι το αρχαίο.
Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι είναι πολύ περιορισμένο γιατί τους ένοιαζε η επιβίωση. Δηλαδή είχαν σπαθιά, είχαν λόγχες, είχαν ασπίδες. Αν έπεφτες κάτω, ένα πράγμα έκανες, το δεύτερο το σκότωνες ή σε σκότωνε. Ουσιαστικά έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε πολύ εξεφομαχίες, δεν υπήρχαν μπαμ, μπουμ, μπέξ. Από εκεί πέρα μετά, όταν, με τα χρόνια, όταν άρχισε να θεσπίζεται ουσιαστικά, να φεύγει, να μένουν στην περιοχή αυτή και να σταματάνε όλες οι διαμάχες που είχαν, να καταφέρουν δηλαδή να αποκτούν δύναμη οι Ταλανδοί, για να μην χαθεί η τέχνη, όπως όλες οι περισσότερες τέχνες, για να μην χαθούν, βγήκε το αθλητικό κομμάτι. Έτσι, έτσι. Και αφαιρεθήκανε πάρα πολλά στοιχεία που... Γιατί δεν υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει νόημα να χρησιμοποιήσεις ούτε σπάθια. Και εμείς δουλεύουμε τον grabbing grabon και απλά είναι καθαρά κυκλοπαιδιακής φάσης. Δηλαδή το κοιτάς μόνο και μόνο για να καταλαβαίνω. Τι, ποια η τέχνη είναι αυτή και από πού προέρχεται και πώς μπορεί το ένα να σε βοηθήσει στο άλλο. Γιατί όλα κολλά, όλα και το Muay Boran, και το Muay Boran ουσιαστικά σε βοηθάει 100% στο να εξελιχθείς στο αγωνιστικό κομμάτι του Muay Thai, γιατί είναι κομμάτι του. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι πολλές πολεμικές τέχνες παραδοσιακές, παλιές όπως και το καράτε, έχουν το ένοπλο κομμάτι. Στο καράτε, παραδείγματος χάρη, το ένοπλο κομμάτι λέγεται κομπούντο. Σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το ένοπλο κομμάτι, αν δεν γνωρίζει το άοπλο κομμάτι, γιατί τα όπλα είναι προέκταση των άκρων μας, των χεριών και αναλόγως των ποδιών. Αυτό που θέλω να πω, που έχω εγώ σαν απ' έξω από το λίγο που έχω κάνει μια έρευνα για το Muay Thai, λένε ότι είναι η τέχνη των 8 άκρων, 8 σημείων. 8 άκρων. Πώς λέγεται. Οπότε, να φανταστώ στο Muay Thai χρησιμοποιείς όλο το σώμα. Είναι τα 8 συν κάτι, κάτι. Μπορείς να πεις, γιατί είναι και το κεφάλι, 9. Είναι δηλαδή τα χέρια, οι αγκώνες, τα γόνατα, τα πόδια προφανώς και το κεφάλι. Δηλαδή 9 μπορείς να το πεις, 9 άκρων. Ουσιαστικά το Muay Thai, εντάξει, για το Muay Thai ουσιαστικά αυτό που το χαρακτηρίζει, το ένα απλό κομμάτι του είναι ότι είναι αλληλένδετα με το άοπλο. Γιατί το δούλευε, γιατί όταν γινόταν οποιαδήποτε μάχη με τα όπλα, πρώτα θα ξεκινούσε το ένοπλο και μετά έμπαινε στο άοπλο. Μπορεί να κατέληγε στο άοπλο. Ναι, μπορεί. Να κατέληγε στο άοπλο. Απλά το ένοπλο κομμάτι σε βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσεις την κίνηση των χτυπημάτων, γιατί όλα από εκεί προέρχονται. Και σε βοηθάει πιο πολύ, όχι το να μάθεις να βγαίνεις έξω και να το παίζεις νίτζα ή οτιδήποτε, απλά σε βοηθάει διασκεδάζοντας. Κάπως πιο να φεύγεις λίγο από το απλό κομμάτι του μπαίνω με τα γάντια και παίζω μπουνιές. Αυτό είναι και η τέχνη, άλλωστε. Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Αυτό το κάνει η τέχνη. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή το Muay Thai, τουλάχιστον όπως το διδάσκω εγώ, είναι ένα άθλημα. Είναι καθαρά ένα άθλημα. Είμαστε αθλητές και δεν είμαστε ούτε πολεμιστές, ούτε warrior, ούτε θα πάμε να βγούμε έξω με τα σπαθιά και τέτοιο. Σίγουρα, και εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε τις ικανότητες που είχε κάποιος πριν σε οποιαδήποτε πολεμική τέχνη. Δεν τις χρειαζόμαστε. Και όλες οι πολεμικές τέχνες, η σημερινή τους μορφή είναι πολύ πιο ειρηνική εμφανικά, γιατί είναι όλες βίες. Στην πραγματική τους μορφή είναι πάρα πολύ βίες. Είναι αθλητική. Έξω δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια συμπλοκή και ξαφνικά πριν ξεκινήσει η συμπλοκή να βγει διαιτητής, να βγει γιατρός, να βγουν οι κριτές γύρω-γύρω και να αρχίσει να... Σταματάει η εθνοτυπία της κάθε πολεμικής τέχνης. Ναι, δηλαδή και ήταν ένας μαθητής της σχολής, μου είχε πει μια πρόσφατα κιόλας, με ρώτησε αν ο άλλος σου δώσει αγκώνα, τι θα κάνεις, ποιος θα σου δώσει τον αγκώνα στον δρόμο, κανείς, ποιος θα σου δώσει κλωτσιά. Εκτός από αυτό που μοιάζει το σουτ. Κανείς. Το κομμάτι της εκάστοτε πολεμικής τέχνης αχρηστεύεται κατά 90%. Αν εσύ δεν το δεις αθλητικά, δεν είσαι αθλητής και δεν πας να κάνεις ένα άθλημα και νομίζεις ότι θα γίνεις πολεμιστής και ράμπου που λέει ο λόγος. Θα νομίζεις καντοχές. Ναι, δεν είναι αυτό. Αν νομίζεις ότι μέσα από αυτό θα γίνεις ράμπο και θα βγεις έξω και θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, γελιούνται. Ναι, έξω θα χρησιμοποιήσεις από τα 100 ένα. Και αν.
Ένα. Και αν γίνει, γιατί μπορεί να αποφύγει τη μάχη. Το πρώτο, αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι να αποφύγει τη μάχη. Έτσι, έτσι. Είναι η έσχατη λύση. Το πρώτο πράγμα όχι να την αποφύγει και τέτοιο. Να μην είσαι εκεί πέρα κοντά. Να μην χρειαστεί να είσαι σε μέρη που όντως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβα. Είναι το Muay Thai για όλους. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει κάποιο παιδί από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει και αν αποφασίσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη κάποιος άνθρωπος, ο οποίος εννοείται είναι αρτιμελής και δεν έχει προβλήματα υγείας, 50 χρονών, 55, μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Εννοείται. Το Muay Thai, όπως και όλες τις πολεμικές τέχνες, γιατί όπως είπα πριν, είναι άθλημα και τα αθλήματα υπάρχουν κανόνες και ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα είναι ασφάλεια για να μπορέσεις να είσαι και την επόμενη μέρα. Το να έρθεις μια μέρα και να σκοτωθείς και να τραυματιστείς, μετά σε αφήνει ένα μήνα έξω. Έτσι, πρέπει να οι πολεμικές τέχνες να προάγουν την υγεία, ναι. Οποιαδήποτε ουσιαστικά τέχνη από, είναι αυτή. Από 4-5 χρονών μπορείς να ασχοληθεί κάποιος με το Muay Thai. Προφανώς σε πολύ αρχικό και ήρεμο επίπεδο, χωρίς καμία επαφή, γιατί υπάρχουν αγώνες και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Muay Thai που το παιδικό δεν έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Όπως και πολλές τέχνες, αλλά μπορείς από πολύ μικρό και πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί αγωνιστικά, μπορεί να κάνει ένα κομμάτι. Τον εαυτό του. Τον εαυτό του, έτσι, να ξεδώσει λιγάκι. Είναι για όλους, όπως και όλες οι πολεμικές τέχνες είναι για όλους. Έτσι, έτσι. Και όλους, και άντρες και γυναίκες, γιατί παλιά υπήρχε η νοοτροπία το ότι είναι μόνο για άντρες ή για γυναίκες δεν κάνεις, παραδείγματος χάρη. Οι γυναίκες θα βρεις τα δύο άκρα. Ή θα βρεις κοπέλες που απλά δεν θέλουν να ασχοληθούν με το... Όχι, δεν θέλουν, θέλουν απλά να κάνουν το κομμάτι τους, να τους αρέσει, να κάνουν τη γυμναστική τους. Και η πλειοψηφία όμως των γυναικών που θα πετύχει, γιατί στους άντρες βρίσκει πολλά περισσότερα, θα βρεις κοιλιά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι πιο, το πείσμα και τη δυναμικότητα των γυναικών δεν την βρίσκει εύκολα σε άντρα. Εγώ στο κομμάτι του καράτε, παραδείγματος χάρη στο αγωνιστικό κομμάτι του κούμιτε, αν δεις έναν αγώνα ανδρών και έναν αγώνα γυναικών, στο κομμάτι των γυναικών, δηλαδή το πάθος και η δύναμη που έχουν μέσα. Όχι υπερτερεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον ανδρών. Όπως επίσης... Είναι επειδή βγάζουν περισσότερο συνέστημα και το εξωτερικεύουν πολύ περισσότερο. Και τεχνικά και φαίνεται... σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερες να πω. Εμείς σίγουρα από θέμα βιολογίας μπορούμε να υπερτερούμε στο θέμα το μήκο. Ναι. Όχι ότι αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί τεχνικά εμείς οι άντρες. Απλά λέω ότι εγώ... Είμαστε. Ότι ο καθένας όσο ασχοληθεί, ό,τι δίνει παίρνει. Τέλος. Τώρα... Έτσι ακριβώς. Ό,τι δώσει την τέχνη θα σου δώσει πίσω. Ναι, δεν έχει. Ποιο ήταν το έναυσμα ή τι σε έκανε να ασχοληθείς με τη διδασκαλία του Muay Thai? Ήρθε μόνο του, μπορώ να πω. Ήρθε μόνο του γιατί είχα την περιέργεια όταν θα μου δείξεις κάτι να το αναλύσω. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί να το κάνω. Ένας αθλητής μεγάλου επίπεδου, να πω την αλήθεια ότι είναι σαν ρομπότ. Το λες, το κάνει. Δεν βγαίνει, φεύγει, πάει σ' άλλον. Είναι ρομπότ. Δεν θα κάτσει να αναλύσει γιατί το κάνει. Αν δεν του βγει αυτό, δεν θα κάτσει σε φάση να πει «Α, δεν βγήκε, βγήκε, γιατί δεν βγήκε, δεν βγήκε, αλλού». Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι εγώ είχα μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι γιατί το κάνω αυτό. Μέτρωγε. Μ' άρεσε να αναλύω τα πράγματα όσο αφορά το τέτοιο. Και κατ' επέκταση μου βγήκε το κομμάτι της διδασκαλίας. Η πρώτη σου επαφή με τη διδασκαλία. Σαν διδασκαλία, η πρώτη μου επαφή ήταν με τον Βασίλη τον Φωτόπουλο. Όταν ξεκίνησα, μπήκα στο kickbox. Στο kickbox, ναι. Με έβαζε πολλές φορές να κάνω κάποια μαθήματα, να δείξω σε κάποιους πιο αχάριους προφανώς από μένα. Απλά επειδή δεν ξέρω, τα παίρνω περισσότερο. Ασχολιόμουν λιγάκι περισσότερο και μ' άρεσε. Μ' άρεσε να μιλάω πολλές φορές και να αναλύω κάποια πράγματα και ουσιαστικά μέσα από την ανάλυση μάθαινα και περισσότερο πώς να το δείξω στον άλλον. Και έτσι ήρθε από μόνο του, δηλαδή με βοήθησε πολύ ο Βασίλης, ο δάσκαλος, να μπω στο κομμάτι της διδασκαλίας, γιατί με προωθούσε προς αυτό, Οπότε είναι ο μέντορά σου, α πούμε, ουσιαστικά, στην ναι, αρχή. Ουσιαστικά ναι, γιατί από εκεί άρχισα να ασχολούμαι διδακτικά και κατ' επέκταση μετά που είχα,
που έκανα, είχα ένα μεγάλο κομμάτι της προπόνησης, πιο πολύ το ζεστάματος, αλλά και έκανα και άλλα πράγματα, και ο Νεκτάριος Λικιαρδόπουλος, που μετά με προώθησε ουσιαστικά στο Παναγίου του Τσελέντη, που κράτησα για 2-3 χρόνια περίπου τη σχολή της Κυψέλης, της Παλέστρας, στο ΤΑΙ. Μόνος μου τελείως. Ναι, εντάξει, το κομμάτι της διδασκαλίας, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί γνωρίζω πολλούς αθλητές, πολλά άτομα που αγαπάνε το χώρο των πολεμικών τεχνών, όποια τέχνη και να είναι αυτή, δεν είναι για όλους. Όχι. Δηλαδή δεν μπορούν να διδάξουν όλοι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει. Και ούτε όλοι μπορεί να είναι αθλητές. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιστεύω το αθλητικό κομμάτι για να μπορείς να διδάξεις πρέπει να το έχεις περάσει. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι πρωταθλητής, όμως απαραίτητα να το έχεις περάσει. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει αγωνιστική εμπειρία, αλλά δεν έχει διακρίσεις, δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να διδάξει. Εγώ από προσωπική εμπειρία, όταν ξεκίνησα να διδάσκω, χρόνο με το χρόνο γινόμουν καλύτερος τεχνικά. Γιατί έδειχνα πολλές φορές τα ίδια πράγματα, οπότε ταυτόχρονα τα έκανα κι εγώ. Άρχισα να βλέπω πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να τα δω ποτέ μένοντας αθλητής. Και εκεί αγάπησα και περισσότερο την τέχνη την οποία κάνω, το οποίο να φανταστώ το ίδιο συνέβη και σε σένα. Ναι, ούτως ή άλλως, γιατί όταν θα διδάσκεις, βλέπεις και πολλά περισσότερα από ότι είναι ένα απλό χτύπημα. Ο αθλητής θέλει την ουσία. Θέλει να του δείξεις, και έτσι γίνεται, θέλει να του δείξεις τον τρόπο να κερδίσει. Μέσα στο ring. Ή να το κάνει σωστά. Αν δεν το κάνει σωστά. Ναι. Και να επιβιώσει, και πολλές φορές το δεν είναι 100% σωστό. Δηλαδή, τεχνικά μπορεί να διαφέρει πολύ. Η θεωρία απέχει από την πράξη. Ναι. Δηλαδή, άμα το κάνεις σε σκιαμαχία στον καθρέφτη, διαφέρει πολύ από το να τον κάνεις με έναν αντίπαλο μπροστά, που έτσι, ο αντίπαλος προφανώς δεν θα κάτσει να σε κοιτάξει. Έτσι. Θα θέλει να σε δει και αυτός. Που σημαίνει ότι αλλάζει πολύ το όλο θέμα. Το να το δείξεις πρώτα τεχνικά, μετά η τεχνική αυτή, να μπορέσει να υπάρχουν παράμετροι που θα κάνουν τον αθλητή να κερδίσει, πρέπει να σκέψεις 100.000 πράγματα. Εντάξει, μετά μπαίνουμε σε άλλο κομμάτι. Ναι. Παίζει τακτική, στρατηγική, δηλαδή, πάρα πολλά αλλάζει πράγματα. Αλλάζει τελείως η τεχνική της σκιαμαχίας με το να μπει στο ring, να παίξεις με έναν αντίπαλο. Αγωνιστική εμπειρία, Νικηφόρε. Ενώ τώρα ασχολείσαι με το Muay Thai. Ναι, έχω περίπου ουσιαστικά γύρω στους 40 αγώνες, σύνολο όμως και grappling πολύ λίγους, και MMA έχω κάνει αγώνες, αλλά κατά κύριο λόγο είναι kickboxing. Kickboxing, K1 και κάποιοι αγώνες Muay Thai, όταν άρχισα να κάνω τη μετάβαση ουσιαστικά στο τέτοιο. Και λέω 40 αγώνες περίπου, γιατί βάζω και τις τετράδες μαζί. Μέσα σε μια μέρα ή κάποια πρωταθλήματα μπορείς να παίξεις 2-3 αγώνες. Κατάλαβα. Αυτό λέω. Η καλύτερη σου στιγμή, άσχετα αν υπήρχε διάκριση, αν δεν υπήρχε, η καλύτερη στιγμή που λες ότι μ' άρεσε ή έφτασα πάρα πολύ κοντά σε κάτι. Εντάξει, είχα μια δεύτερη θέση από την Wushu Kung Fu, που ουσιαστικά ήταν υπό την αιγίδα στο kickboxing, από την BOK, ήμασταν τότε υπό την αιγίδα της Wushu Kung Fu. Στη Χαλκίδα είχα βγει δεύτερος σε ένα πανελλήνιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς κιλά. Είναι λίγο. Δεν έχει σημασία. Επειδή έπαιζα διάφορα κιλά. Πολύ σημαντική η διάκριση, γιατί πολλοί κόσμοι κοιτάει μόνο την πρώτη θέση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που θα βγει τέταρτος. Εγώ η καλύτερη μου ουσιαστικά διάκριση πιο πολύ είναι αυτή που κάνουν οι αθλητές μου. Όχι γιατί που κάνω. Δεν τις κοιτάω εγώ. Σίγουρα. Το καταλαβαίνω που σου λες. Εγώ απλά ήθελα ατομικά. Ναι, το ξέρω. Αυτά μου μένουν εμένα πιο πολύ. Το τι έκανα. Πολλές φορές έχω παίξει πολύ πιο δυνατά σπάρινγκ από ότι αγώνες. Και έχω παίξει να είμαι 2 ώρες με συναθλητές μου και να παίζουμε σπάρινγκ με συνέχεια, με αλλαγές και τέτοια, που την ίδια ένταση που ένιωθα εκεί πέρα, γιατί δεν ήταν μόνο η ένταση, ήταν και η πλάκα εισαγωγικά που γινόταν μεταξύ μας, δεν το έβλεπε στους αγώνες, γιατί ήταν πολύ πιο χαλαρό το όλο κλίμα. Δηλαδή, αυτό κοιτάω πιο πολύ. Δεν με νοιάζει. Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα δείξει στους μαθητές σου, γιατί και εσύ διδάσκεις κάτι στους μαθητές σου, μπαίνεις, παίζεις μαζί τους. Οπότε σκέψου ότι ο άλλος
χρησιμοποιεί εναντίον σου τα όπλα τα οποία του έδωσε. Φυσικά με σκοπό τη βελτίωση. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ένα δάσκαλο το να μπορεί να μπαίνει συνέχεια μέσα, να παίζει με τους μαθητές του, να σίγουρα κίνητρο για τους μαθητές, γιατί σου λέει: όπου θα παίξω με το δάσκαλο, όπου αφού ο δάσκαλος, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, είμαστε, το συζητάμε. Αλλά πιστεύω αυτό είναι κιόλας το μυστικό της επιτυχίας, το να μπορείς να συνεχίσεις αυτό το οποίο κάνεις και αγαπάς, να το κάνεις για χρόνια. Να σου πω κάτι όμως. Αυτό που θέλω είναι σίγουρα ότι οι μαθητές μου, και υπάρχουν κάποιοι, που είναι καλύτεροι από μένα. Πιο αγωνιστική. Μπράβο σου που το λες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μπράβο σου, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Να σου πω κάτι. Αν εγώ ήμουν καλύτερος από όλους τους μαθητές μου και δεν μπορούσε κάποιος να με ξεπεράσει, και εγώ δεν έχω κάνει κάποιο. Γιατί αγωνιστικά δεν έχω κάνει κάποια απίστευτη διάκριση. Διάκριση, ναι. Απλά έχω παίξει πολλούς αγώνες. Έχω αρκετά μεγάλη αγωνιστική εμπειρία. Αλλά δεν έχω κάνει κάποια μεγάλη διάκριση που σημαίνει ότι σε αυτό το επίπεδο θα είναι και οι μαθητές μου. Όχι, φυσικά. Δηλαδή θα μείνουν και αυτοί με έναν αγώνα, δύο, κάποια πανελλήνια, κάποια τέτοια. Όχι. Προφανώς αυτό που βλέπει ένας δάσκαλος είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που βλέπει ένας μαθητής. Η τακτική που θα του δώσω εγώ στον μαθητή μου για να την βγάλει στο ring είναι πολύ πιο σημαντική από το ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 39 χρονών περίπου, 39-40, και οι μαθητές μου ουσιαστικά είναι 25-20-22. Έχουν μεγαλύτερη έκρηξη, μεγαλύτερη αντοχή. Εσύ έχεις μεγαλύτερη εμπειρία όμως. Αυτό, εγώ τους περνάω την εμπειρία και αυτοί έχουν τη δύναμη για να την βγάλουν στο ring μέσα. Στο κομμάτι, γιατί υπάρχει στο κομμάτι του καράτε αυτό το αγωνιστικό, στο κομμάτι του Muay Thai, στο αγωνιστικό, στο ring όπως λες εσύ, σε έναν αγώνα, να φανταστώ υπάρχει κοουτσάρισμα απ' έξω. Σωστά. Ναι. Υπάρχει. Όπως ταυτόχρονα γίνεται και στην πυγμαχία και στο kickbox. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παίρνει ένας αθλητής ο οποίος είναι μέσα στο ring να παίρνει σωστές οδηγίες απ' έξω. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο προπονητής. Ναι. Γιατί είσαι τα μάτια του, ας πούμε. Σίγουρα. Γιατί άλλο, εγώ θα δω 100 πράγματα εκείνη τη στιγμή να συμβαίνουν που αυτός δεν τα δει. Και θα μπορέσω να τον διορθώσω, γιατί είναι κακά τα ψέματα. Δεν έχει πολλά ο προπονητής να σου δώσει όταν μπεις μέσα. Ναι, εκεί μετράει... Δεν έχει πολλά. Εκεί ό,τι πας έτοιμος ό,τι έχεις δουλέψει για τον αγώνα. Αυτό που μπορεί να σου δώσει ο προπονητής είναι κάποια λάθη του αντιπάλου προς εσένα ή του αθλητή μου προς τον αντίπαλο. Και ένα boost ψυχολογικό, ελάχιστα. Καλά, αυτό εννοείται. Πραγματικά υπάρχουν. Είχα ένα μαθητή που τώρα έχει ξεκινήσει να παίζει, να περνάει στο Muay Thai και ουσιαστικά ήταν από το kickbox και η νοοτροπία ήταν πολύ kickboxeράδικη. Εντάξει, και καταλαβαίνουν αυτοί που να καταλάβουν το τι είναι το kickboxeράδικη. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούσε ουσιαστικά όταν από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο άλλαξε τελείως. Άλλαξε αισθητά την νοοτροπία του όταν του είπα κάποια πράγματα και άκουσε ότι όταν είδα κάποια πράγματα να κάνει που για έναν Νακ Μουάι, έναν αθλητή του Τάι, είναι φυσιολογικό. Τα κάνει ένας αγωνιστικός αθλητής. Αλλά όταν αυτός δεν μπορούσε να το κάνει και το έβγαλε μέσα σε ένα γύρο από κάποια πράγματα που του είπα, όταν εγώ του φώναξα μπράβο και τέτοιο, δηλαδή ήταν σε φάση και αυτός ανέβηκε πάρα πολύ γιατί μου το είπε, αλλά και εγώ είδα ότι μ' άκουσε. Είναι πολύ σημαντικό γενικώς. Τέλεια. Σχέση αγώνων διδασκαλίας. Είναι εύκολο το να είναι κάποιος και προπονητής. Για σένα το έχεις κάνει να υπάρχει μια περίοδος που να είσαι ταυτόχρονα και προπονητής και αθλητής. Έχει υπάρξει, είναι δύσκολο, είναι απίστευτα δύσκολο. Δεν γίνεται να κάνεις και τα δύο μαζί. Δεν γίνεται γιατί δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη δυσκολία της προπόνησης γενικώς. Και ειδικά στο σπάρινγκ και γενικώς. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορεί να. Είναι θέμα χρόνου κιόλας. Αυτό είναι. Θέμα χρόνου και κόπωσης. Και προγραμματισμού. Να φανταστώ, αφόσον ένας αθλητής στερείται πράγματα, προσωπικές στιγμές, στερήσεις, το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή θα πρέπει να στερηθείς πράγματα από την προσωπική σου ζωή. Και αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι όταν διδάσκεις, δεν είναι ότι κουράζει μόνο σωματικά, κουράζει και ψυχολογικά.
Γιατί προσφέρεις, δηλαδή σκέφτεσαι να προσπαθείς αυτό το οποίο δείχνεις να το κάνει και ο μαθητής σου, να τον διορθώσεις. Μπορείς να έχεις τον πόσο νου. Κόσμο έχεις. Πρέπει να έχεις τον νου σου κάνει σε 15-20 άτομα έτσι. Ταυτόχρονα, να μπορείς να κάνει ταυτόχρονα, να δεις τι κάνει ο καθένας. Εντάξει, είναι το ψωμί. Έχει κάνει 3 ώρες μάθημα και μετά να πρέπει στο τέταρτο μάθημα, παραδείγματος χάρη, να χρειαστεί να μπει και εσύ. Το οποίο γίνεται, απλά δεν μπορεί να το κάνει σε συνέχεια. Δεν μπορεί να το κάνει σε μεγάλο επίπεδο. Muay Thai, τέχνη ή άθλημα, ή και τα δύο. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται να υπάρξει. Απλά αυτό που. Το ένα συμπληρώνει το άλλο δηλαδή. Το ένα συμπληρώνει το άλλο, ουσιαστικά το ένα βοηθάει το άλλο. Η τέχνη είπαμε ότι από που προέρχεται, από καταστάσεις πολέμου, δεν υπάρχει αυτό, το έχουμε ξεπεράσει, τέλος. Το άθλημα είναι αυτό που μένει. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι το άθλημα. Το Muay Thai είναι ένα άθλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά για να μπορέσεις να κατέχεις 100% δεν μπορεί να κατέχεις τίποτα, αλλά να έχεις μια καλή ιδέα για το από πού προέρχεται όλο αυτό, πρέπει να υπάρξει και η τέχνη. Και η τέχνη θα σε βοηθήσει να δυναμώσεις το άθλημα. Και διατηρεί και το επίπεδο, πιστεύω, στην πάροδο των χρόνων. Ναι. Το εθιμοτυπικό κομμάτι ναι. Και η ενδυμασία και ο χαιρετισμός και τα πάντα όλα είναι όμως. Πάρα πολύ σημαντικά για να μην ξεφύγει και να διατηρηθεί το επίπεδο όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι, γιατί το Muay Thai είναι Muay Thai. Είναι μια τέχνη που προήρθε από ένα λαό που σεβόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί μας έχει δώσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ όμορφο άθλημα, γιατί άθλημα είναι πια, και πρέπει να μπορέσει να διατηρηθεί και να μείνει για χρόνια πολλά. Έτσι. Πόσα επίπεδα έχει το Muay Thai, παραδείγματος χάρη εμείς στο κομμάτι του καράτε, ο αρχάριος έχει άσπρη ζώνη, το ανώτατο βασικό ας το πω, ο βασικός στόχος είναι η μαύρη ζώνη. Η μαύρη ζώνη είναι η μαύρη ζώνη και μετά πρώτο ντάν, δεύτερο ντάν, τρίτο ντάν, μαζί η μαύρη ζώνη με το πρώτο ντάν. Ναι. Πόσα επίπεδα έχει το Muay Thai? Ουσιαστικά τα επίπεδα είναι 15. Είναι τα καν. Απλά αυτό το επίπεδο. Εσύ που έχει κάνει συνόμψη διακόπτη, που έχει κάνει και καράτε. Ναι, ναι, χάρη, είναι το 15ο ναι. Επίπεδο η μαύρη ζώνη ή όχι? Η μαύρη ζώνη του καράτε ουσιαστικά, του Thai. Να πω την αλήθεια, είναι το ένατο. Το ένατο. Όχι το δέκατο που είναι ο κρου. Κρου είναι δάσκαλος. Μπορώ να πω ότι το δέκατο, το λέω πολύ μπακαλίστικα, το δέκατο είναι η μαύρη ζώνη και το ένανταν. Αυτό που λες ότι μπορείς να διδάξεις, είναι το δέκατο ουσιαστικά. Το ένατο όμως είναι μέχρι εκεί που δίνεις ύλη. Μέχρι το ένατο. Από εκεί και πέρα είναι η πορεία σου στο χώρο. Η πορεία σου σαν αθλητής. Κρίνεσαι δηλαδή ναι, συνολικά ναι, ναι, ναι. Για να προχωρήσεις μετά το δέκατο. Σαν αθλητής, σαν προπονητής, ειδικά από το δέκατο και μετά, εντέκατο, δέκατο, εντάξει, μετά πάμε πολύ, το παίρνεις με διαφορετικό τρόπο. Κρίνεσαι το πώς προσφέρεις στο άθλημα, στη χώρα σου, στην εκάστοτε χώρα, στην Ελλάδα για εμάς. Και πώς το προωθείς και προς τα έξω. Δεν είναι ότι είσαι πολύ καλός αθλητής, θα πάρεις, θα ανεβείς. Είναι το τι προσφέρεις. Στην τέχνη. Ναι, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το Muay Thai. Εμείς δεν ξεκινάμε από την άσπρη. Ξεκινάμε από το πουθενά. Πουθενά. Δεν έχουμε καν. Γιατί γίνεται αυτό? Υπήρχε ένα θυμοτυπικό όταν άρχισα να περνάει σε πιο σύγχρονη εποχή, σε εισαγωγικά σύγχρονη εποχή του Muay Thai, να τελειώνει πολέμη και να μην χρειάζεται 100% να πολεμάς για να επιβιώσεις. Και υπήρχαν οι σχολές, τα camp και αυτά. Υπήρχε μια περίοδο που ο δάσκαλος σε δοκίμαζε. Πήγαινε ο κάθε του αθλητής και έπρεπε να κάτσει ένα κομμάτι, συγκεκριμένο διάστημα, ναι, ποικίλει ανάλογα τον αθλητή, για να τον δοκιμάσει αν αξίζει να τον δεχτεί σαν μαθητή του, αν είναι σωστός σαν άνθρωπος, αν να μπορέσει να ακολουθήσει αυτά που θα του πει. Γενικώς, αν ταιριάζουν, εντάξει, το ταιριάζουν είναι πολύ μπακαλίστικο, αλλά για να καταλάβετε ουσιαστικά το τι εννοώ, ότι ήταν μια περίοδο που δοκιμαστική. Μια δοκιμαστική. Και όταν σε δεχόταν ο δάσκαλος, μετά ήσουν επίσημο μαθητής του. Εκεί έρχεται το σύγχρονο κομμάτι του Muay Thai, που είναι η βαθμή. Γιατί είναι στο σύγχρονο κομμάτι του Muay Thai, δεν υπήρχε αυτό.
Υπήρχε απλά το. Όταν γινόταν αντεχτός, έπαινε στο Μονκόν. Είναι ένα κομμάτι που παραδοσιακό που μπαίνει στο, που το φορά στο κεφάλι, είναι αρκετά εθιμοτυπικό και είναι ουσιαστικά σαν σύμβολο, σαν σημαία της σχολής ουσιαστικά, και σε δεχόταν ο δάσκαλος για μαθητή του. Πολύ ενδιαφέρον. Εμείς επίσης στη σχολή μου, Νικηφόρε, δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο όταν έρθει κάποιος να γραφτεί. Λέμε, μπορείς να κάνεις 2 δοκιμαστικά μαθήματα. Και πολλοί μας λένε, όχι, εγώ θέλω να γραφτώ, είτε είμαι αρχάριος, είτε είναι προχωρημένος, είτε μαύρος, δεν είναι από κάποια άλλη σχολή. Λέω, τα δοκιμαστικά μαθήματα δεν έχει να κάνει για το να δούμε, για να δείτε εσείς αν σας αρέσει ο τρόπος που διδάσκουμε εμείς η τέχνη, έστω να πάρετε μια μικρή ιδέα από το καράτε. Είναι να δούμε και εμείς εσάς, γιατί δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον κόσμο τον οποίο βάζουμε μέσα στη σχολή. Καλά, σίγουρα. Απλά μας πάει και λίγο πιο μακριά αυτό. Δηλαδή, δεν θα μπεις με το καλημέρα. Και εμείς έχουμε προφανώς, και εγώ θα δεχτώ κάποια άτομα που μπορεί και μια εβδομάδα πολλές φορές. Εδώ τώρα είναι τελείως τυπικά τα πράγματα, γιατί πρέπει να δούμε άμα ταιριάζει. Του ταιριάζουμε ή μας ταιριάζει ουσιαστικά. Του κάνω σαν προπονητής. Και αυτό που είπες, ότι σαν άνθρωπος να μην είναι ότι να είναι OK, δεν θέλουμε τραμπούκους στη σχολή. Άθλημα είμαστε, δεν είμαστε τραμπούκοι. Αυτό που διαφέρει είναι ότι θα κάτσει 1, 2, 3 μήνες, θα κάνει την κανονική προπόνησή του. Είναι μέσα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα είναι μαθητής, απλά εθιμοτυπικά ξεκινάς χωρίς καν και οι πρώτες εξετάσεις είναι το πρώτο καν. Και μετά ξεκινάς να ανεβαίνεις δεύτερο, τρίτο και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν συντομία, για σένα, από την πορεία σου, από τη μέχρι σήμερα πορεία σου στις πολεμικές τέχνες, από όσες έχεις δοκιμάσει, υπάρχει καλύτερη πολεμική τέχνη για σένα? Να πω την αλήθεια, δεν υπάρχει. Δεν έχει σημασία τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις. Έχει σημασία ο άνθρωπος. Το τι θα δουλέψει ο καθένας, όπως είπα και στην αρχή, ότι στο δρόμο είναι συγκεκριμένα πράγματα που θα δεις. Όποιος έχει περισσότερη εμπειρία στον δρόμο, όποιος έχει δουλέψει περισσότερες φορές αυτά τα 2-3 πράγματα που θα συμβούν στον δρόμο. Και λίγο την τύχη με το μέρος του. Εγώ αυτό που λέω στους μαθητές μου είναι το ένα πράγμα και το λέω συνεχώς. Οι αθλητές των μαχητικών τεχνών έχουμε απλά ένα πλεονέκτημα έναντι στους αυτούς που δεν ξέρουν. Έτσι, μπράβο. Ένα μικρό πλεονέκτημα, τίποτα άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε αθλητές. Και τους λέω, παιδιά, είσαστε αθλητές. Και οι ποδοσφαιριστές έχουν φοβερό σουτ. Δεν βγαίνουν έξω να σουτάρουν όποιον βρίσκουν. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται στις ταινίες. Αυτά είναι ταινίες. Έτσι, έτσι. Επειδή ανέφερα τον όρο τύχη, εγώ πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη, και όπως πιστεύω επίσης ότι η τύχη ευνοεί περισσότερο αυτόν που έχει δουλέψει περισσότερο. Δηλαδή, αν έχει δουλέψει περισσότερο, η τύχη μπορεί να είναι λίγο παραπάνω με το μέρος σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει κάποιος, εντάξει, μπορεί να πει ήμουν άτυχος. Κατά ψέματα, η τύχη μπορεί να είναι να παίζει ρόλο σε φάση πήγες να δώσεις ένα χτύπημα, έχεις ένα πετραδάκι, έσκασες με το κεφάλι πίσω. Ή γλίστραγε κάτω, έπεσα. Η τύχη ευνοεί πολλές φορές αυτούς που έχουν το θράσος. Έτσι, έτσι. Εμείς κάνουμε τάι, εμείς παίζουμε αγώνες, έχουμε διαιτητές, κριτές, γιατρούς. Γάντια, δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί με λίγα. Εγώ γενικά. Εγώ αποθώ τους πάντες να πιστεύουν ότι κάνοντας μια οποιαδήποτε πολεμική τέχνη μπορούν να βγουν έξω και να είναι super duper. Πρέπει να είσαι και λίγο κακό παιδί σε αυτά τα πράγματα. Δεν φτάνει να είσαι. Ναι, καλός. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι. Για ποιο λόγο? Ναι, ναι, ναι. Κακό παιδί εννοώ. Ναι, όχι, ξέρω τι εννοείς. Κατάλαβες τι θες να πεις. Δεν χρειάζεται να είσαι. Τι να το κάνεις. Σε σχέση με παλιά και σήμερα, ποια ήταν η καλύτερη εποχή? Δηλαδή, πιστεύεις ότι παλιά ήταν καλύτερα τα πράγματα στον χώρο των πολεμικών τεχνών? Αν σήμερα είναι καλύτερα, αν μπορείς να αλλάξεις κάτι σε σχέση με παλιά, δηλαδή να φέρεις κάτι από παλιά στο σήμερα ή κάτι από το σήμερα στο παλιά, αλήθεια, τι θα άλλαζες, θα άλλαζες κάτι? Να πω την αλήθεια, αυτό που... έχω την τύχη, σε εισαγωγικά, να ζω την καλύτερη εποχή του Muay Thai. Ήταν αυτό που ήθελα, ουσιαστικά. Όλα αλλάζουν, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αλλά μέχρι στιγμής, αυτό που γίνεται με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Muay Thai, που εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια και πολύ περισσότερο, απλά
είμαστε αναγνωρισμένοι από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που σημαίνει ότι γίνονται βήματα ουσιαστικά... Ανάδειξης της τέχνης. Ανάδειξης της τέχνης και ουσιαστικά, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, το 2024 θα είμαστε και Ολυμπιακό άθλημα. Πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ζω την καλύτερη εποχή. Με τη διοίκηση να δίνει τα πάντα για το άθλημα και όχι για τις σχολές τους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι κιόλας αναπτύσσεται ένα άθλημα σε οποιαδήποτε γιατί χώρα είναι αμυντικό. Όλοι οι αθλητές. Θέλουμε να έχουμε αθλητές. Θέλουμε να έχουμε αθλητές. Να έχετε κόσμο. Να αναδείξουμε το άθλημα αυτό και να αναδείξουμε κιόλας και την Ελλάδα μέσα από αυτό. Αυτό είναι κιόλας η σωστή νοοτροπία που πρέπει να έχει. Τώρα δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί πιο μετά, αλλά σίγουρα, για την σίγουρα. Ώρα, είναι αυτά τα 3 χρόνια, 4 που υπάρχει αυτή η ομοσπονδία που αυτή τη στιγμή πάμε σε πολύ καλό. Σημείο. Τέλεια. Νικηφόρε, κλείνοντας, τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να ασχοληθεί συγκεκριμένα με το Muay Thai? Σκέφτεται κάποιος, γιατί μας βλέπει, όπως έχω αναφέρει και στα προηγούμενα βίντεο, μας βλέπει και κόσμος που δεν γνωρίζει πολεμικές τέχνες και σου λέει για κάτσε. Την προηγούμενη φορά είδε τον Γιώργο τον Λουλούδα που κάνει Brazilian Jiu-Jitsu, σήμερα βλέπεις ένα που κάνει Muay Thai. Τι θα συμβούλευες κάποιον που σκέφτεται να γραφτεί, να ασχοληθεί με το Muay Thai, τι θα του συμβούλευες? Πρώτα απ' όλα να έρθει σχολή, να σηκωθεί από τον καναπέ, να το πάρει απόφαση, γιατί το να σηκωθείς και να πάρεις απόφαση και να πας να μπεις μέσα σε μια οποιαδήποτε σχολή είναι το πρώτο βήμα και το μεγαλύτερο πολλές φορές. Μετά όλα έρχονται μόνα τους. Ο σκοπός είναι να μπεις, άμα μπεις μετά κυλάνε... Από εκεί πέρα μετά... Ας έρθει να το γνωρίσει. Δεν σημαίνει ότι πολλές φορές είναι ωραίο το άθλημα, αλλά κακός ο προπονητής. Πολλές φορές είναι καλός ο προπονητής, αλλά το άθλημα δεν σε αρέσει και μπορεί να σε κερδίσει μετά το άθλημα. Έτσι. Το σημαντικό είναι να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Μπες, ας μπει να έρθει, να δει και σε εμάς και στο Λουλούδα ουσιαστικά με τον Brazilian. Γενικώς να δοκιμάζουμε. Πολλές φορές, για να κλείσω, είναι ότι πρέπει καμιά φορά να φερόμαστε σαν τα παιδάκια που δοκιμάζουν τα πάντα. Δεν μ' άρεσε αυτό, να κάνω το άλλο. Ας το κάνουμε λίγα, ας έχει μια περίοδο. Μην νομίζουμε ότι θα πάμε και θα μείνουμε. Ας πάμε να περάσει ένας χρόνος που λέει ο λόγος, που δεν έχουμε να χάσουμε κιόλας τίποτα. Και άμα είσαι μικρό παιδί, ούτως ή άλλως έχεις κάνει. Ας δοκιμάσουμε κάποια πραγματάκια. Μια εβδομάδα εδώ. Σαν το φαγητό είναι. Ναι. Δηλαδή, μέχρι να αποφασίσεις ποιο φαγητό σου αρέσει περισσότερο, έχεις δοκιμάσει. Αυτό δεν υπάρχει καλύτερη τέχνη. Δεν υπάρχει καλύτερη τέχνη. Υπάρχει τι μου ταιριάζει, τι μου αρέσει, τι περνάω όμορφα. Τέλεια. Νικηφόρε, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα. Να αναφέρω ότι η σχολή του Νικηφόρου είναι στον Πειραιά. Είναι μαζί με τον Γιώργο τον Λουλούδα. Στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν link τα οποία θα μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι τους στο YouTube όπως και στη σελίδα της σχολής. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που παρακολουθήσατε σήμερα. Έρχονται και άλλα βίντεο με άλλους δασκάλους από τον χώρο των πολεμικών τεχνών και από το καράτε που τόσο πολύ περιμένετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, like, σχόλια στο βίντεο τα οποία θα απαντηθούν όλα. Όπως επίσης πατήστε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Το ίδιο επίσης θα ήταν καλό να κάνετε και στο κανάλι του Νικηφόρου ώστε να μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο τα οποία ανεβάζετε, τα οποία να φανταστώ... Είναι στην ίδια σελίδα μαζί με το CrossFighting Team. Τέλεια. Εκεί πέρα ανεβαίνουν όλα. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ και ο Νικηφόρος. Τα λέμε μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά.